Εύη, πάμε μαζί να την παρουσιάσουμε. Καθώς ξαναζωντάνεψαν οι αρχαίοι πύργοι της Ύφνου. Ένα έθιμο το οποίο γνωρίζω ότι γίνεται για 19η χρονιά. Μπράβο. Είναι μια παράδοση στο νησί. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες που ανέβηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Twitter του Δήμου. Και βεβαίως κάτι για το οποίο αρκετοί περίμεναν, μιας και λόγω πανδημίας δεν είχαν εορταστεί έτσι όπως θα θέλανε οι κάτοικοι του νησιού. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σοφία Κατζηλιέρη, είναι υπεύθυνη γραφείου πληροφοριών Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης Ύφνο. Και όποιος έχει βρεθεί σε Ύφνο γνωρίζει τις ομορφιές και πόσο ξεχωριστός είναι αυτός ο τόπος. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που μας έχετε εκεί στην Κρήτη. Συνδέουν την Κρήτη και Ύφνο αρχές σχέσεις φιλίας. Θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρη διατριβή γι' αυτό. Και έχουν γίνει κάποιες αναφορές στο παρελθόν. Σωστό. Αλλά βέβαια. Σήμερα νομίζω θέλετε να πούμε για τους πύργους. Για τους πύργους, δεν ξέρω, γαστρονομικά έχετε κάτι ωραία πιτάκια εκεί στην περιοχή? Έχετε κάτι, ένα ξεχωριστό? Γαστρονομικά η Ύφνος θεωρείται η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Γιατί, εντάξει, δεν λέμε τώρα για την Κρήτη. Για πείτε μας για ποιους λόγους. Γιατί είμαι από τη Ύφνο και μάλιστα από εδώ δίπλα στα Εξάμπελα είναι το σπίτι του σεφ του Νίκου του Τσελεμεντέ. Έτσι, εκεί ήθελα να πάω, εννοείται. Και πολλές οι αναφορές και τεράστια η έμπνευση βέβαια του Τσελεμεντέ μέσα από την Ύφνο. Και πολλά τα συφνέικα παραδοσιακά πιάτα και επίσης πολύ βραβευμένο το φεστιβάλ γαστρονομίας που γίνεται σωστά κάθε Σεπτέμβρη στη Ύφνο. Και έχουμε και πολλές φορές τη χαρά να έχουμε αποστολές από την Κρήτη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στους πύργους, πάμε λίγο στους αρχαίους πύργους. Δηλαδή, για βάλτε μας το κλίμα να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Τι είχαμε? Οι φρικτορίες, έτσι γιατί γι' αυτό μιλάμε, ήταν όπως ξέρετε και από την Κρήτη, γιατί έχετε πολύ πιο αρχαίες φρικτορίες από τις δικές μας. Οι δικές σας είναι μινωικής εποχής. Ξέρω ότι έχουν βρεθεί πολλές στην Πεδιάβα του Ηρακλείου. Στη Ύφνο, παρότι είναι ένα μικρό νησάκι 74 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχουν καταγραφεί από την αρχαιολογική υπηρεσία μέχρι σήμερα 77 από μινάρια θέσεις αρχαίων πύργων. Αυτό σημαίνει γύρω στο έναν πύργο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο παραπάνω, που ακόμα και σήμερα, 2.500 χρόνια μετά την πρώτη χρήση τους, δεν υπάρχουν ανάλογα hot spot, ας πούμε, στο νησί. Είναι ένα έθιμο λοιπόν, στο οποίο συμμετέχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Πώς ακριβώς γίνεται? Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι ήταν οι φρικτορίες, για όσους δεν ξέρουν, ήταν με οχυρές κατασκευές σε στρατηγικά σημεία χτισμένες, συνήθως σε κορυφές λόχων ή κοντά στα αρχαία μεταλλεία της Ύφνου, που χρησιμεύαν για να επικοινωνούν οι κάτοικοι από μακριά. Είναι το πιο αρχαίο σύστημα επικοινωνίας. Την ημέρα συνήθως επικοινωνούσαν με καπνούς, το βράδυ με φωτιές από τις φρικτορίες. Αυτοί οι πύργοι ξαναχρησιμοποιήθηκαν. Τη Ύφνου είναι 6η με 3η αιώνα π.Χ. Έχουν χρησιμοποιηθεί από τότε, ξανά στη Βυζαντινή εποχή. Μετά πέρασαν στην φαρτότητα του χρόνου. Κάποιοι σώζονται στο αρχικό του ύψος. Κάποιοι άλλοι είναι απλώς από μινάρια στο έδαφος που δείχνουν ότι εκεί υπήρχε ένας αρχαίος πύργος, ο οποίος έχει καταγραφεί στο παρελθόν σαν τέτοιος. Και αυτό που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια είναι εθελοντές που διασκορπίζονται σε όλη την έκταση του νησιού όπου υπάρχει τέτοιος αρχαίος πύργος ή αρχαία ακρόπολη ή κάποιο αρχαίο ιερό. Και ανάβοντας καπνογόνα και επικοινωνώντας μεταξύ τους με καθρέφτες, συμβάλλουν έτσι ώστε να θυμίσουμε πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα κτίρια του νησιού. Ναι. Από τουρισμό, πώς θα πηγαίνετε φέτος? Μια χαρά. Τα σημάδια είναι πολύ καλά. Ο Μάιος ήταν καλύτερος από το 2017, που ήταν η τελευταία έτσι καλή χρονιά πριν το 2019. Ναι. Τώρα πάει καλά και ο Ιούνιος. Περιμένουμε ότι θα έχουμε πάλι ρεκόρ αφήξεων. Μάλιστα. Λοιπόν, τα καλύτερα μπροστά λοιπόν και για την Ύφνο, να διατηρήσετε αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα που έχετε δημιουργήσει διαχρονικά βέβαια η περιοχή σας, με έντονο αυτό το πολιτιστικό άρωμα το οποίο παραμένει αναλύωτο για αιώνες. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι, ανοιχτή η πόρτα της εκπομπής, αυτά που μας συνδέουν όπως και είπατε. Και για το φεστιβάλ. Βέβαια. Είναι πολλά. Και για το φεστιβάλ τον Σεπτέμβρη και ίσως την του χρόνου που φάνε η 20η αναβίωση της επικοινωνίας των αρχαίων πύργων, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.